Γεια σου, Λιλή, τι κάνεις? Καλά είμαι, κουμπάρα. Καλέ, τι έχει πάθει η βαπτιστικιά σας? Άσε, Μπεμπέκα, κακός μπελάς μας βρήκε. Έλα. Ναι, είπαμε κι εμείς να κάνουμε μια καλή πράξη, να τη φιλοξενήσουμε για μερικές μέρες και βρήκαμε τον μπελά μας. Γιατί, καλέ, τι σας έκανε? Σε εμάς δεν έκανε τίποτα. Ε, τότε. Πήγε και αγάπησε, Μπεμπέκα. Και που το παράξενο. Εγώ από το λίγο που την είδα, κατάλαβα ότι έχει μια έφεση σε αυτό το άθλημα. Ναι, είναι γενικώς ερωτήλα. Ναι, αλλά αυτή τη φορά είναι σοβαρό, γιατί πήγε και έπεσε στον έρωτα κάποιανού που δεν τη θέλει. Και συμβαίνουν κι αυτά. Ναι, αλλά αυτή το έχει πάρει πολύ βαριά. Έχει πέσει σε μελαγχολία. Δεν πάει στο σεμινάριο κομμωτικής. Μπεκρουλιάζει. Αυτή τα κάνει αυτά. Αυτή που μας έλεγε ότι σέρνει τους άντρες από τη μύτη. Αυτοπροσώπος. Τότε φαίνεται αυτός που ερωτεύτηκε πρέπει να είναι πολύ γόης. Γιατί τον ξέρετε και κάνετε έτσι? Πολύ καλά. Ο Ανδρέας μας είναι. Ο... Ναι, αυτός. Έτσι κι εμείς μείναμε κόκαλο όταν τα ακούσαμε. Και ο Ανδρέας τι λέει? Ο Ανδρέας πέρα βρέχει. Του μίλησε η Λιλή? Όχι, τον ντρέπεται. Άκου άνθρωπο που βρήκε να ντραπεί κι αυτή. Τότε να του μιλήσετε εσείς. Μα του μιλήσαμε. Και τι είπε? Όχι. Οριστικό? Υπάρχει και όριστο, όχι. Όχι, αλλά να θέλω να πω, μερικές φορές οι νέοι σκέπτονται πολύ επιπόλαια μερικά πράγματα. Μπορεί να είπε αυτό το όχι από εγωισμό, από αντίδραση, επειδή θίξατε εσείς το θέμα. Εμείς πάντως το καθήκον μας το κάναμε. Ναι, δεν λέω όχι, αλλά εάν ο Ανδρέας ανακάλυπτε μόνος του αυτό το θέμα, μπορεί να αντιδρούσε διαφορετικά. Δεν μπορούμε να μπλεκτούμε περισσότερο μέσα στα πόδια της, Μπεμπέκα, είμαι και θες μαζευτεί. Ναι, δεν λέω, αλλά αν θέλετε να βοηθήσετε τη Λιλή, υπάρχει πάντα τρόπος να ξαναθίξετε το θέμα. Είδαμε με τη Μαρία την κυρία Τσικαρδόνη στο δρόμο. Ναι, και τι σας έλεγε? Τίποτα, ξέρεις, για τη Λιλή. Ναι. Ναι, μας έλεγε, καλή, τι καλή κοπέλα είναι αυτή η βαφτιστικιά σου, βρε Όλγα. Και τη γλυκιά. Πού την είχατε καλεκριμένη τόσο καιρό? Στο υπόγειο, σαν την Ελένη από το Κωνσταλέξη. Και νάστιμη, τη βρήκε πάρα πολύ νάστιμη. Αχ, και ο Μπακάλης μου έλεγε τα καλύτερα. Καλέ, ποια είναι αυτή η κοπέλα που έχετε σπίτι σας και τι ευγενικιά με το σεις και με το σας μιλάει. Και τι καλοσυνάτη. Με το χαμόγελο στα χείλη. Πάνει φαντάρι μας μπροστά. Και η Φρόσο η Ράλη από απέναντι. Έχει πάθει σοκ που είδε τη Λιλή και την έχουν στο νοσοκομείο. Άντε καλέ. Μου έλεγε πώς την καμαρώνω, μωρέ, τη βαφτιστικιά σας, πώς την καμαρώνω. Σοβαρά. Βέβαια, βέβαια. Ανδρέα. Τι, Ανδρέα. Λέω, Ανδρέα. Τι λες κι εσύ? Για τη Φρόσο τη Ράλη. Όχι καλέ, για τη Λιλή. Αυτά νομίζω τα είπαμε. Λέμε, μήπως το επανεξετάσεις το θέμα. Μήπως το δεις με άλλο μάτι. Όλγα μου, καλώς ή κακώς αυτά τα δύο μάτια έχω. Και δεν πρόκειται να κάνω μεταμόσχευση ματιού, ειδικά για τη Λιλή. Άντε, γεια. Μάλλον αποτυχημένη η παρέμβασή μας στα ερωτικά τρίτων. Εδώ τα κάνουμε θάλασσα στα δικά μας. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε τη Λιλή σε αυτή την κατάσταση? Εγώ το λυπάμαι το κορίτσι. Κι εγώ το λυπάμαι, αλλά τι να κάνουμε. Θα περάσει ο καιρός και θα συνέλθει κάποια στιγμή. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Μία υποφέρεις, δύο υποφέρεις, την τρίτη συνέρχεσαι. Ήθελα να σε αδεντρέπεσαι, να υποφέρω και να χαίρεσαι. Την αγωνία μου δεν σκέφτεσαι. Ήθελα να σε αδεντρέπεσαι. Ήτανε που θα συνερχότανε. Καλημέρα, Λιλή. Καλημέρα. Πώς πήγε το σεμινάριο? Δεν πήγα. Α, Λιλή, θα τα χαλάσουμε. Στην Αθήνα ήρθες για ένα συγκεκριμένο λόγο, για να παρακολουθείς αυτά τα σεμινάρια κομματικής. Δεν πρέπει να τα παραμελείς. Λιλή μου, οι έρωτες έρχονται και παρέρχονται. Αυτός ο έρωτας δεν θα περάσει ποτέ. Ωχ, όλα περνάνε, Λιλή μου, πίστεψέ με. Άκουμε και εμένα που έχω μείνει χείρα. Εσύ τουλάχιστον είχες την ηθική ικανοποίηση ότι σε ήθελε ο άντρας όσο ζούσε. Ας με ήθελε και εμένα ο Ανδρέας και πέθαινε. Χτύπα ξύλο, καλέ, που θα πεθάνει το παιδί. Τότε θα πεθάνω εγώ. Α, έτσι κι αλλιώς δεν το γλιτώνουμε το φέρετρο εδώ μέσα. Θα φαρμακωθώ. Θα πιω ποντικό φάρμακο. Υπάρχουν και πιο ευγενή προϊόντα για να πεθάνει κανείς. Αυτός ο άντρας εμένα θα με στείλει στον άλλο κόσμο. Λιλή, θες να θυμώσω? Θύμωσα. Δεν λυπάσαι με τα νιάτα σου. Τη μαμά σου που σε περιμένει στην Προστουτσάνη. Τη Μαντόνα που θα χάσει μια θαυμάστρια. Δεν με νοιάζει,
Μαντόνα. Α, είναι σοβαρά. Αφού δεν την νοιάζει η Μαντόνα, είναι σοβαρά. Ώστε το απέκλεισε τελείως, δεν τη θέλει. Ούτε να τη δει. Εδώ που τα λέμε, βρε Μπεμπέκα, είχε κάποιο δίκιο. Αυτή η ιδιά δεν ταιριάζει καθόλου. Γιατί βρε Μπεμπέκα μου, μπορεί τον Αντρέα μας να τον λέμε μισούφα, αλλά το έχει το επίπεδό του. 5-6 βιβλία τα έχει διαβάσει. Ενώ η Λιλή είναι λαϊκάντζα. Μα τα ετερόνυμα έλκονται. Τόσα ετερόνυμα πια. Πες ότι θέλουν να πάνε σινεμά. Η Λιλή θα θέλει να δει το Ράμπο και ο Αντρέας το Κουροσάβα. Πού θα πάνε? Μα τα ζευγάρια δεν είναι μαζί για να βλέπουν Κουροσάβα. Για άλλο πράγμα είναι μαζί. Ναι, αλλά πριν από αυτό το πράγμα λένε και καμιά κουβέντα. Βέβαια, βρε Μπεμπέκα μου, αυτό το πράγμα δεν είναι πατιούτ και τελείωσε. Θέλει και κάποιο πράχιον. Μπεμπέκα μου, ο Αντρέας και η Λιλή είναι δύο τελείως διαφορετικοί κόσμοι. Ο έρωτας μπορεί να αμβλύνει τις διαφορές. Υπάρχουν πολλά ρομαντικά παραδείγματα ζευγαριών από διαφορετικούς κόσμους. Ο πρίγκιπς Εντουάρδος και η Λέδη Σίμψον. Στην περίπτωση της Λέδη Σίμψον η διαφορά ήταν ταξική. Στην περίπτωση της Λιλής η διαφορά είναι μορφωτική. Μπορεί να γεφυρωθεί και αυτή η διαφορά. Πώς να γεφυρωθεί, βρε Μπεμπέκα, να κάνουμε τον Αντρέα κομμότρια? Όχι, μπορούμε να επιμορφώσουμε τη Λιλή. Αχ, πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Το πυγμαλίο να του μπαίνω σώ, το ξέρετε. Μη συνεχίζει, Μπέκα, θα πει πολύ μεγάλη βλακεία. Καθόλου, γιατί προδικάζει το αποτέλεσμα. Μα γίνεται να μετατρέψουμε μία θαυμάστρια τη Μαντόνα σε διανοούμενη. Του σπανούν τα γένια μόνο δεν γίνονται. Γιατί σήμερα ημέρα και αυτά γίνονται με ορμονοθεραπεία. Διανοούμενο με ορμονοθεραπεία δεν γίνεται. Και θα την αφήσετε έτσι στο μαράζι τη. Δεν μα ευχαριστεί βέβαια, αλλά δεν έχουμε και τίποτα καλύτερο να κάνουμε. Αϊ, καημένη Λιλή, πώ την πάτησε έτσι? Μήπως το ήθελα, με βάρεσε άρωτο στο δόξα πατρί. Να, εδώ είναι το δόξα πατρί. Είσαι ένα, Μαρή, είσαι ένα που φτύνεις άντρες. Του Ντάκι έχεις φτύσει, του Σάκι έχεις φτύσει, του Μάκι έχεις φτύσει. Επειδή τους έφτυνα, τιμωριέμαι. Αχ, εσένα, Μαρή, είσαι ένα που στην αντίβα της προσουτσάνης να κλαίεις για αυτόν τον κοντοστού. Μη μου τον βρίζεις, μη μου τον βρίζεις, πληγώνουμε. Κορίτσια, τα καφεδάκια σας. Ευχαριστούμε, Ειρήνη. Άντε καλέ, δεν είναι τίποτα. Είστε πολύ καλή και υποχρεωτικά. Ο αδελφός σας δεν μας υποχρέωσε και πολύ. Άντζη! Τη γνώμη μου είπα. Α, κορίτσια, δεν το αντέχω αυτό το πρόβλημα με τη Λιλή μου και για την καρδιά. Τι κάνει πάλι, κλαίει? Όχι, θέλουν αυτές οι φίλες της Μαντόνας και προσπαθούν να την παρηγορήσουν. Εγώ έχω αρχίσει πάντως να ξανασκέφτομαι αυτό που είπε η Μπεμπέκα. Και ελπίζω να το ξαναπέριψες. Με ένα μόνο τρόπο που έχουμε για να τη βοηθήσουμε, δε κορίτσια. Μα τώρα σοβαρά, θα προσπαθήσει να επιμορφώσει τη Λιλή. Γιατί όχι? Καλέ, τι είναι κουλτούρα, φασόλια να τα φυτέψεις. Α, ποιο λες αυτό, Μαρία? Η ψυχολογία λέει ότι ο ανθρώπινος νους είναι ένας άγραφος χάρτης. Μια τάμπουλα ράζα. Κι εγώ σου λέω ότι τα πράσα λάχανα δεν γίνονται. Εξαρτάται από το ποιος τα καλλιεργεί. Στο κάτω-κάτω νουνάτιση, με πνευματική της μητέρα. Δεν πάρεσε να τη βοηθήσω όταν ήταν μικρή, τη βοηθήσω τώρα που μεγάλωσε. Και αν δεν πετύχει αυτή η ιστορία με τον Αντρέα, θα της μείνει μόρφωση. Κι εγώ σας λέω ότι αυτά που λέτε μου φαίνονται τουλάχιστον απίθανα. Και τι κάνουμε, να προσπαθήσουμε? Εγώ, κορίτσια, λέω να τους το πούμε σήμερα κιόλας. Μα τι εννοείτε, κορίτσια, δεν καταλαβαίνω. Κοίτα να δεις, Λιλή. Δεν λέω ότι δεν είσαι όμορφη, δεν λέω ότι δεν είσαι τραβηχτική, αλλά του Ανδρέα άλλο του φταίει. Σαν τι του φταίει, κουμπάρα? Να, κοίταξε να δεις με τον Ανδρέα, είσαστε εντελώς διαφορετικοί. Βέβαια, από αυτός είναι άντρας κι εγώ είμαι γυναίκα. Όχι, ο Ανδρέας ήθελε κάτι που να του μοιάζει πιο πολύ. Μήπως ήθελε άντρα? Όχι, βρε Λιλή μου, άλλο εννοεί η Μπεμπέκα. Εννοεί ότι εσύ και ο Ανδρέας είσαστε διαφορετικοί. Έχετε άλλο ενδιαφέροντα. Πώς το λένε, εσύ, Φερρυπίν. Είσαι θαυμάστρια της Μαντόνας. Ο Ανδρέας, βάλει, όχι. Αν είναι για τον Ανδρέα, στα τσακίδια η Μαντόνα. Μπράβο, έτσι σε θέλω αποφασιστικά. Ωραία, τη Μαντόνα την απέρριψες. Πρέπει όμως να βρεις κάτι άλλο καλύτερο να την αντικαταστήσεις. Ο Μάικλ Τζάκσον κάνει. Τον αράπη και αν τον μπλένεις. Λιλή μου, πρέπει να αποκτήσεις πνευματικό περιεχόμενο όπως ο Ανδρέας. Ναι, αυτό είναι που μου τη δίνει, το πνευματικό του περιεχόμενο. Μπορείς να αποκτήσεις κι εσύ. Πνευματικό περιεχόμενο? Θα σου κόψουμε ένα στα μέτρα σου. Μαρία! Ναι, είναι πολύ δύσκολο στην αρχή, αλλά θα τα καταφέρεις. Πρέπει να αποκτήσεις καλλιέργεια, προσωπικότητα. Σαν τη Λιάνα Κανέλη. Και ακόμα πιο πολύ μπορώ να σου πω εγώ. Το θέλεις? Μόλι μου την ψυχή. Ωραία, λοιπόν, από αύριο παίρνει μπροστά το σχέδιο πυγμαλίων. Ναι, όπως λέμε, σχέδιο περμενίων. Λοιπόν, μάθημα πρώτον, μουσική. Λοιπόν, τη Μαντόνα την απορρίψαμε, τελείωσε. Μουσική δεν είναι μόνο η Μαντόνα και με διακόπτει την ανάση μου. Λιλή μου, τη μουσική, πώς την αντιλαμβάνεσαι? Μετά αυτή, την ακούω. Δεν εννοώ αυτό, παιδί μου. Όταν ακούς μουσική, τι αισθάνεσαι?
Ανάλογα το τραγούδι. Άμα είναι ερωτικό, κλαίω. Άμα είναι μαντόνα με το συγχωρήσεω, χοροπηδάω. Αν πάλι είναι κανένα βαρύ καψούρακο, φέρνω και τις βόλτες μου γύρω από το τραπέζι. Πολύ περιορισμένη σχέση έχεις με τη μουσική. Πολύ περιορισμένη. Πολύ περιορισμένη που φέρνω τις βόλτες μου γύρω από το τραπέζι. Τι να κάνω, κρεμαστώ από το πολυεφωτό. Τώρα πρέπει να περάσει άλλο είδος μουσική. Να γνωρίσει την ποιοτική μουσική, τη συμφωνική μουσική, την όπερα. Σου έχουμε φέρει εδώ μερικές κασέτες για να συνηθίσει πρώτα το αυτί σου. Σου έχω φέρει τις 9 συμφωνίες του Μπετόβεν, progressive jazz και Ρωσίνη για επιδόρπιο. Από ελληνικό τίποτα? Μπορείς, άμα σου πέφτουν βαριά όλα αυτά, μπορείς να ακούς ελληνικά τραγούδια, αλλά μόνο ποιοτικά. Πανταζής, μανταζής να τον ξεχάσεις. Τώρα θα ακούς Αρλέτα, Αλίκη Καγιαλόγλου και στο τσακίρ κέφι, Δήμητρο Γαλάνη. Συγγνώμη, Αλέξη επιτρέπετε? Μην ξανακούσω αυτό το όνομα, θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Λιλί μου, δεν βγαίνεις κοριτσάκι μου έξω μια βόλτα να πάρεις λίγο αέρα? Πρέπει να τελειώσω το έγκλημα και τιμωρία. 70 σελίδες μου μείνανε. Ε, καλά. Και αύριο μέρα είναι. Το τελειώνεις αύριο. Α, δεν μπορώ αύριο. Αύριο έχω να διαβάσω άλλα. Έχω να διαβάσω τον έρωτα στα χρόνια της χολέρας. Ναι, την Πανούκλα και τις πεθαμένες ψυχές. Πολύ θανατικό, βρε Λιλί μου. Θα ψυχοπλακωθείς, μάνα μου. Προκειμένου για τον Ανδρέα Μαρία, είμαι διατεθειμένη να διαβάσω και την Εκρόσιμη Ακολουθία, όλη απ' έξω. Τι να σου πω, Λιλί μου, εσύ ξέρεις. Και μου έχουν βάλει και πάρα πολύ ήλιο. Και είναι να είναι πολύ αυστηρή όταν με εξετάζει. Καλά, βγες τώρα μια βολτίτσα και το τελειώνεις μετά, μωρέ. Μα δεν μπορώ, γιατί μόλις τελειώσουν το Στογεύσκι, έχω να δω τρεις ταινίες στο βίντεο που μου βάλανε. Τρεις κιόλας, ποιες καλέ? Έναν, πώς τον λένε, ο Γκοντάρ. Οχ. Ένα Ταρκόφσκι. Σαν άμανα, οχ. Και Αγγελόπουλο. Αγγελόπουλο, εδώ ήρθαμε. Μαρμελάδα. Ευχαριστώ. Λίλη, μίλησέ μας για το έγκλημα και τιμωρία. Έλα ρε Όλγα με την τσίπλα στο μάτι του Στογεύσκι τώρα. Η κλασική είναι για όλες τις ώρες. Εγώ για πρωινό προτιμώ κέικ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μαρία. Εδώ έχουμε ένα στόχο. Λοιπόν, Λίλη, μίλησέ μας για το έγκλημα και τιμωρία. Λοιπόν, ήταν ο πρωταγωνιστής, ο Ρασκάλνικοφ, που ήταν φοιτητής και πολύ λεχρήτης. Εξεθλιωμένος. Από αυτό. Και μετά πήγε να ζητήσει λεφτά από μια γριά και πήρε ένα κυροπήγιο και της το κατέβασε στο κεφάλι και πάρτε κάτω τη γριά. Mm. Μετά της πήρε τα λεφτά και έφυγε. Μετά γίνανε κι άλλα και τα έφτιαξε με μια χλεμπονιάρα. Ε, όχι χλεμπονιάρα η Σόνια! Το χλεμπονιάρα σε πήραξε εσένα, όλα τα άλλα τα πει καλά. Αφού ήταν άρρωστη. Ήτανε, παρακάτω. Ε, μετά γίνανε κι άλλα, ήταν κι ένας ανακριτής και μετά πήγε αυτός ο Ρεσκάλνικοφ. Και παραδόθηκε από μόνος του, σαν το μαλάκα. Μαλάκας ο Ρασκόλνικοφ! Αφού μπήκε, παραδόθηκε από μόνος του, δεν ήτανε! Δηλαδή αυτό σου μείνει από το βιβλίο? Μηδέν, μηδέν από μηδέν, μηδέν, τίποτα δεν κατάλαβες. Το έγκλημα και τιμωρία είναι μια περιπέτεια της ψυχής. Είναι ένα δράμα της ύπαρξης. Είναι ένα βιβλίο σχεδόν θρησκευτικό. Με αυτή την οπτική θα το ξαναδιαβάσει σήμερα. Τώρα θα το καταλάβει οπωσδήποτε. Πάλι να το ξαναδιαβάσω! Πάλι και πάλι και πάλι! Καλά, Νουνά, μη θυμώνεις. Τέλος πάντων, τις ταινίες τις είδες? Τις είδα. Μίλησαμε για τη θυσία του Ταρκόφσκι. Λοιπόν, ήταν ένας και κάτι άλλοι που ήταν σε ένα σπίτι. Και? Και... Και? Και... Δεν θυμάμαι να νάω, μετακοιμήθηκα. Κοιμήθηκε σε ταινία του Ταρκόφσκι, δεν το πιστεύω. Δεν είναι εκεί πρώτη. Ντρέπομαι για λογαριασμό σου. Ε, καλά, βρε Όλγα, μην κάνεις έτσι. Και εσύ δεν είχες μιστάξει στο Στάλκερ. Ναι, αλλά κρατιόμουνα, Ειρήνη μου. Κι εγώ κρατιόμουνα. Τα βλέφαρά μου δεν κρατιόντουσαν. Τέλος πάντων, το μελισσοκόμο του Αγγελόπουλου τον είδες? Ναι. Ήταν ένας, ο Μαστρογιάννης, που πήγαινε και μετά ανέβηκε σε ένα φορτηγό και μετά κατέβηκε και περπάταγε. Και μετά? Ξαναπερπάταγε. Αυτό κατάλαβες εσύ από την ταινία? Γιατί έγινε και τίποτα άλλο και δεν το πήρα πρέφα. Χιλιάδες πράγματα. Ξέρεις, μωρέ Νουνά μου, επειδή δεν πολύ μιλάγανε, το πήγα στο γρήγορο. Λιλί, είσαι πολύ σαβολιάρα, θα θυμώσεις πάλι Νουνά σου. Επειδή δεν είχε πολύ υπόθεση, το έτρεχα λίγο. Δεν είχε υπόθεση η ταινία που μιλάει για το προσωπικό αδιέξοδο του νεοέλληνα, για τον άνθρωπο που τον συνθλίβει η ιστορία, για τη φθορά του λαϊκού κινήματος. Έδειξε και τη φθορά του λαϊκού κινήματος. Ναι, ήταν εκεί που το τρέχεις, γι' αυτό δεν το δες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μαρία. Λιλί, έτσι δεν πρόκειται να κάνεις τίποτα.
Η κουλτούρα είναι δύσκολο πράγμα. Ξέρεις την κοντάρα έχουμε φάει εμείς τη μάπα για να γίνουμε άνθρωποι. Την παντελάνια λιώσαμε στην Αλκυονίδα και στο στούντιο. Ναι, ξεχνάτε όμως κάτι. Τι? Ότι πριν πάμε να δούμε τον κοντάρ, ρίχναμε ένα ντεφινές πριν να στανιάρουμε για να αντέξουμε το βράδυ. Σε παρακαλώ πολύ, Μαρία, μην με υπονομεύεις μπροστά στη βαφτιστικιά μου. Και αν έχουμε δει και λίγο Λουί ντεφινές παραπάνω, τον έχουμε πληρώσει και διπλοπληρώσει με Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Τι διαβάζεις? Η κυρία με τις καμέλιες, πολύ ρομαντικό. Και τι ακούς? Ακούω την Τραβιάτα. Πολύ ωραίο συνδυασμός. Η Μαργαρίτα Κοτιέ όπως την είδε ο Δουμάς και όπως την είδε ο Βέρντι. Και σε ποια εκτέλεση την ακούς, με τη Μαρία Κάλλας ή με την Τερέζα Στράτας? Με τη Στράτας. Με τη Στράτας, βγάλε να τα ακούσω κι εγώ που μου αρέσει. Δεν είναι πολύ καλό. Δεν τρέπεσαι να λες για τη Στράτας ότι δεν είναι και πολύ καλό? Βγάλε το να τα ακούσω. Όχι. Πρέπει βγάλε το που σου λέω. Ήθελα να ξέρα, δεν τρέπεσαι. Αυτή είναι η Τερέζα Στράτας. Είναι η καινούργια εκτέλεση. Καινούργια εκτέλεση, Πολύ καλά. Σε παρακαλώ, Ειρήνη. Μην το πεις στην Ούνα. Δεν θα το ξανακάνω. Ωραία, λοιπόν, δεν θα το πω στην Ούνα. Αλλά θα σε βάλω τιμωρία. Τι τιμωρία? Αύριο θα μου πεις απ' έξω τη στέρνα του σε φέρει. Μάλιστα. Και σε προειδοποιώ. Αν ξανακάνεις το ίδιο παράπτωμα, θα σε βάλω να διαβάσεις Βέλτσο. Λίλη, σε έχουμε μια έκπληξη για απόψη. Μάντληψη. Τι είναι, καλέ? Μας έχει καλέσει ο Μάκης απόψη για τραπέζι. Στον Πανταζή. Στον Πανταζή. Α, δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί δεν μ' αρέσει ο Πανταζής, γι' αυτό. Δεν σ' αρέσει ο Πανταζής? Εσύ που άκουγες τα ραχή και πάθαινες κολάψους. Εγώ δεν το θυμάμαι. Άμα δεν θέλεις Πανταζή, πάμε στην Άντζελα Δημητρίου. Ό,τι Άντζελα Δημητρίου μ' αρέσει. Γενικά δεν μπορώ αυτή την εύκολη μουσική. Και σαν τι μπορείς? Να, περίμενε. Αυτό. Οπότε, δεν νιώθετε ένα παραλήρημα? Κάτι νιώθω. Αλλός παραλήρημα. Η μήνα κάτι σαν πλάκωμα μου έρχεται. Είναι Μάλερ. Τα τραγούδια για τα πεθαμένα παιδιά. Πεθαμένα παιδιά? Κλείστο, Μαρή, κύριε Κουρσουζιά. Κλείστο το πεθαμένα τζίδικο. Μόνο τα λιβάνια και τα θυμιατά λείπουνε. Τόσα ξέρετε, τόσα λέτε. Αν γι' αυτό, Μαρή, είσαι τόσες μέρες κλεισμένη στο σπίτι και δεν βγαίνεις, θα τρελαθείς στο τέλος. Αυτή είναι η αληθινή μουσική, Άντζη. Μπερλιόζ, Σωστακόβιτς, Ρίμση, Κόρσακοφ, Ραχμάνινοφ. Τι είναι αυτά, Μαρή? Για να σου λέει Κόρσακοφ, τύπου της κομμουνιστέ θα είναι σκάση. Λίλη, δεν σ' αναγνωρίζω. Κάτι έχεις πάθει. Μιλάς παράξενα. Ακούς έτσι μουσική, σαν να κλαίει ο διάολος τα παιδιά. Δίνεις σαν γυρουντοκόλ. Εσύ που την όσουνα πιο ωραία και από τη Μαντόνα. Αν έχεις προσωπικότητα, δεν χρειάζονται στολίδια. Καλή προσωπικότητα, αλλά να ρε παιδί μου, η γυναίκα αν δεν βάλει κάτι να δει στο μπούσε της, στο μπούτι της. Αν υπάρχει ψυχική καλλιέργεια, δεν χρειάζεται. Και υπάρχουν άντρες που τους αρεθίζει ψυχική καλλιέργεια? Φυσικά και υπάρχουν. Α, δεν ξέρω. Ημένα του συρρυθίζει του μπούστο μου. Γιατί είσαι αυτή που είσαι. Κι εγώ μέχρι χτες ήμουν η τυφλή. Αλλά τώρα άνοιξε μπροστά μου ένας ολόκληρος κόσμος. Δεν μου λέτε. Ξέρετε εσείς ποιος είναι ο Αντωνιόνι? Άι, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας δεν είναι? Σιγά μην είναι ο πάπας της Ρώμης. Ο Αντωνιόνι είναι σκηνοθέτης. Σαν το Ταλιανίδη. Ένα τέτοιο πράγμα, αλλά πολύ πιο ανώτερο. Ο Μποτιλιάνι, ξέρετε ποιος είναι? Κοίνος ο μόδεστρος που βγάνει την κουλόνια. Μεσαιωνική άγνοια βλέπω.
Ο Μποτιλιάνι ήταν πολύ μεγάλος Ιταλός ζωγράφος. Ο Μποτιλιάνι έχει εκφράσει μέσω της ζωγραφικής του την κατάθλιψη και τη θλίψη της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Μποτιλιάνι επηρεάστηκε πάρα πολύ από τους φοβιστές και τον εξπρεσιονισμό. Γεννήθηκε στην Ιταλία το 1884 και πέθανε το 1920 στη Γαλλία πάφτωχος. Θεός χωρέστου. Είδατε πόσα ξέρω. Είδαμε και θα μάξαμε. Όταν μπει στο δρόμο της γνώσης, κορίτσα, δεν υπάρχει επιστροφή. Η Λιλή που ξέρατε πέθανε. Κουνήσω στη θέση που πέθανε. Πέθανε και φάγαμε και τα κόλληβα. Γι' αυτό να πείτε στο Μάκη ότι δεν θα πάω στο μανταζί ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ. Καλά, θα του το πούμε, ε! Μην ήσυχη. Άντε, γεια τώρα. Γεια σας. Και καλή πρόοδο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μόνο μπράβο έχω να σου πω. Τέτοια φιλομάθεια δεν την περίμενα ποτέ. Εσύ, παιδί μου, είσαι πολύ καλύτερη από όσο φανταζόμουν. Αλήθεια μου λες, κουμπάρα. Εσύ έχεις τα φόντα να γίνεις μια μικρή Ελένη Γλύκα Τζιαρβελέρ. Αύριο θα έρθει ο Ανδρέας να φάει εδώ, λες να τον εντυπωσιάσω. Θα τον αφήσεις άναυδο, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μόνο που θα ήθελα να εντοπίσω κάτι ακόμα στην εμφάνισή σου. Κοίταξε να δεις. Το ράσο, βέβαια, δεν κάνει τον παπά, αλλά ο παπάς πρέπει να φοράει ράσο. Τι να φορέσω ράσο? Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Μα δεν ντύνομαι πια όπως παλιά. Δεν είναι μόνο τα ρούχα, υπάρχει ακόμα μια μικρή λεπτομέρεια. Άντε, ντε, πώς θα στρώσετε το τραπέζι? Καλά, τι μη βιάζεσαι, δεν είναι έτοιμο ακόμα το κοτόπουλο. Και τότε γιατί με φωνάξετε από τώρα? Για να σε δούμε και λίγο, βρε παιδί μου. Και για να σου γνωρίσουμε μια καινούργια μας φίλη. Δεν βρω μέσα. Yeah. Ο αδερφός μας ο Ανδρέας, η Λιλή Γκατζόλα. Η Λιλή? Ναι, εγώ είμαι Ανδρέα. Απίστευτο. Και μπού να δεις και τα άλλα. Τι κάνεις? Συνέρχομαι από την έκπληξη. Δεν πιστεύω να διακόπτω καμία συζήτηση. Άβα, έτσι περί ανέμων και υδάτων. Ο Ανδρέας ανυπομονεί να φάει. Α, ναι, εγώ λοιπόν μπορεί και να μη φάω. Ειδικά άμα διαβάζω και μ' αρέσει ένα βιβλίο, μπορεί να μη φάω όλη μέρα. Και τι ενδιαφέρον διάβασες τώρα τελευταία? Διάβασα την αβάσταχτη ελαφρότητα του Είναι του Μίλαν Κούντερα. Και, σ' άρεσε, σ' άρεσε? Συγκλονίστηκα. Και με τι ασχολείται το βιβλίο? Ασχολείται με την ανθρώπινη ύπαρξη. Εδώ ο συγγραφέας ξεκινάει από πολύ απλά δεδομένα και τα εναλλάσσει με πολλές εικόνες και παραστάσεις. Ναι. Ναι. Επίσης, ποιήση, πρόζα, όνειρο, όραμα συνθέτουν όλο αυτό το πολύπλοκο περιεχόμενο. Εντάξει. Επίσης, εδώ ο συγγραφέας έχει μια φοβερή εναρμονία ανάμεσα στην αφέλεια και στη σοβαρότητα. Σου είπε εντάξει. Για πρώτη φορά ο Κούντερα εδώ ασχολείται με το πρόβλημα του θανάτου. Σάνι, καρίτσι μου, τώρα σάνι, σάνι. Αυτά. Κατάρτιση, εσύ έχεις συντρεφεί τον Κούντερα πιο πολύ και από τη Δήμητρα Λιάνη. Εσένα, Ανδρέα, άρεσε αυτό το βιβλίο? Δεν το έχω διαβάσει, μόνο την ταινία είδα. Α, ναι, και εγώ την είδα και μ' άρεσε πολύ. Πάρα πολύ αξιόλογη αυτή η προσπάθεια του Φίλιπ Κάουφμαν και του σεναριογράφου του Ζαν Κλοντ Καριέρ. Αλλά νομίζω ότι η ταινία δεν απέδωσε το περιεχόμενο του βιβλίου. Ναι, όμως είχε πολύ δυνατές ερμηνείες. Ναι, πάρα πολύ δυνατές. Ειδικά η πρωταγωνίστρια, η Ζιλιέτ Μπινό, ήταν πάρα πολύ καλή. Και ο πρωταγωνιστής ήταν καλός, αυτός ο παιδαράς, πώς τον λένε. Αχ, τον ξέρω! Να σε βοηθήσω. Το αριστερό μου πόδι. Τι έπαθε το αριστερό σου πόδι? Όχι το δικό μου, αυτός έπεσε στην ταινία. Ντάνιελ Ντέι Λούις. Ναι, ο Τζέρι Λι Λούις. Σιγά μην είναι και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Ντάνιελ Ντέι Λούις, με δεν ακούς κιόλας. Αυτός, πολύ καλός. Ωραία. Ας πούμε κάτι άλλο τώρα. Ευχαρίστως. Επίσης, ο ίδιος συγγραφέας έχει γράψει το βιβλίο του Γέλιο και της Λύθης, ο Μίλαν Κούντερα. Κοίτα μανία με τον Κούντερα, δεν θέλουμε καλέ άλλο Κούντερα, πήξαμε. Ωραία, μπορούμε να συζητήσουμε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Ναι, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι η σχέση του κινηματογράφου με τη λογοτεχνία. Μαζεύτε την καλέ. Πότε βγαίνει το φαγητό, γιατί μου ήρθε μια λιγούρα το πολύ τον Κούντερα. Σε κανένα τεταρτάκι. Ποια λέτε ότι είδα σήμερα? Έστω να πάει στο διάβολο. Τη Βιβί. Καθώς έστριβα για Παγκράτη, την είδα έξω από την πινακοθήκη. Α, ναι. Γιατί ξέρεις και τη Βιβί? Όχι, ξέρω την πινακοθήκη. Διάβασα ότι γίνεται μια αναδρομική έκθεση του Τζόρτζο Ντι Κύρικο. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Καλά κάνει. Το ξέρετε ότι ο Ντι Κύρικο ήταν ελληνικής καταγωγής? Όπως και ο Μάρκος Μπότσαρης εξάλλου. Τι, και ο Μάρκος Μπότσαρης ζωγραφίζει? Όχι, ήταν ελληνικής καταγωγής. Συγγνώμη, για ποιον μιλάμε τώρα, για τον Μπότσαρη ή για τον Ντι Κύρικο? Για κανέναν. Αυτά. Σας αρέσει.
αρέσει ο Μπραμς. Α, την πάθω την ιστερία. Γιατί ήταν εκπρόσωπος του γερμανικού ρομαντισμού. Γεννήθηκε και έζησε το 19ο αιώνα. Αυτή έχει μάθει απ' έξω την ιστορία του ευρωπαϊκού πνεύματος του Κανελόπουλου. Έχει γράψει Λίντερ, κονσέρτα, 4 συμφωνίες και ένα ρέκβιεμ. Φτάνει, Λιλί, έλεος. Ήμαρτον, κοριτσάκι μου, ήμαρτον. Εγώ λέω να πηγαίνω. Και τι, δεν θα φας το κοτόπουλο? Όχι, θα πάρω ένα χάμπουργκερ στο δρόμο. Και πότε θα ξανάρθεις? Άμα θέλω να μάθω τα βιογραφικά του Μπαχ. Α, τα ξέρω εγώ! Μπαχ Ιωάννης Σεβαστιανός. Γεννήθηκε το 1658 και πέθανε το 1750. Ήτανε πρωτεργάτης του εκκλησιαστικού οργάνου και έχει γράψει καντάτες, λειτουργίες, πάθη. Λιλί, σταμάτα!